Καλημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεδριάζουμε σήμερα και πάλι με μια πλούσια ημερήσια διάταξη, η οποία περιλαμβάνει αυτή τη φορά και έναν απολογισμό. Θα θυμάστε ότι προ ενός μηνός είχαμε συζητήσει και είχα ζητήσει να ελέγχονται σε σταθερή βάση οι ρυθμοί εφαρμογής όλων των προτεραιοτήτων μας και αναφέρομαι πρωτίστως στα μέτρα τα οποία είχαμε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα οποία εκτείνονται ουσιαστικά σε δύο χρονικούς κύκλους. Η εγκαιριλοποίησή τους προφανώς είναι κρίσιμη, καθώς είναι μέτρα όλα τα οποία ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας. Είναι ο δεύτερος πυλώνας κατά της ακρίβειας, δίπλα στο Εθνικό Πρόγραμμα της Ενεργειακής Στήριξης. Από μία δέσμη 31 μέτρων, έχουν ήδη ψηφιστεί σχεδόν το 1/3, ανάμεσα σε αυτά και η έκπτωση των 25 λεπτών αναλύτρων στο πετρέλαιο θέρμανσης, ένα μέτρο το οποίο αφορά 1.300 νοικοκυριά. Έχει ψηφιστεί η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για 2.700.000 συμπολίτες μας. Θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1/1 του 2023. Έχει ψηφιστεί η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές, τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, υπό προϋποθέσεις, εάν επιλέξουν τη λύση της συγκατοίκησης στα 2.000 ευρώ. Η απαλλαγή αποτελεί επιτιδεύματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κάνουν μόνιμες προσλήψεις, αλλά και η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Μια σειρά από ρυθμίσεις θα δρομολογηθούν τον επόμενο μήνα. Πιο σημαντική ίσως η έκτακτη καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ σε παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευάλωτους συμπολίτες μας για το μήνα Δεκέμβριο. Η μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφόρων κατά 3 μονάδες. Η έκπτωση 40% για ένα χρόνο στις υποχρεώσεις εργοδοτών που μετατρέπουν θέσεις μερικής απασχόλησης σε θέσεις πλήρους εργασίας. Και η επέκταση του επιδόματος μητρότητας από τους 6 στους 9 μήνες για τις απασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα. Ένα μέτρο που αφορά παραπάνω από 30.000 συμπολίτες μας. Θα υπογραφεί μέχρι τα τέλη της εβδομάδος η κοινή υπουργική απόφαση για το υψηλότερο επίδομα θέρμανσης. Θέλω να θυμίσω ότι φέτος θα διαθέσουμε 300 εκατομμύρια αντί 174 εκατομμυρίων που είχαμε διαθέσει πέρυσι σε παραπάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Και σημαντική παράβαση η αύξηση στους 200.000 σε όσους μετέχουν στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή», το οποίο έχει αγκαλιαστεί από πολλούς συμπολίτες μας και κρίναμε αναγκαίο να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό έτσι ώστε να καλύψουμε όσο τον περισσότερους. Και βέβαια εντός του Νοεμβρίου θα δρομολογηθούν οριστικά και τα μέτρα που αφορούν τους συμπολίτες μας που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφους και από την αρχή του χρόνου η αύξηση των αποδοχών στους γιατρούς του ΕΣΥ και οι ρυθμίσεις που αφορούν τα στελέχη των όπλων δυνάμεων. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι είμαστε σε θέση να δρομολογήσουμε όλα αυτά τα μέτρα επειδή ακριβώς η οικονομία μας πήγε καλύτερα του αναμενόμενου, επειδή δημιουργήσαμε με συνετό τρόπο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Αλλά θα επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι δεν πρόκειται σε συνεννόηση με το οικονομικό επιτελείο να δεχθούμε καμία απόκληση από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουμε θέσει και για το 2022, αλλά και για το 2023. Αποδεικνύουμε όμως την πράξη ότι έχουμε τη δυνατότητα και τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης με τρόπο δίκαιο στην ελληνική κοινωνία, στηρίζοντας πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Σημαντικό, τις επόμενες μέρες θα τεθεί σταδιακά σε δημόσια διαβούλευση ο οδηγός του σχεδίου Σπίτι μου. Θα μιλήσει στη συνέχεια πολύ πιο αναλυτικά για αυτό το πρόγραμμα. Ο Υπουργός είναι μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την προσιτή στέγη, πρωτίστως για τους νέους συμπολίτες μας, παρεμβάσεις που αγγίζουν τα 1,8 δισεκατομμύρια, με πιο σημαντική ίσως τα ευνοϊκά δάνεια, με στήριξη και του ελληνικού δημοσίου, έτσι ώστε ουσιαστικά το αντίτιμο για τη δόση του στεγαστικού δανείου να είναι μικρότερο από το ενίκιο το οποίο θα πλήρωνε κανείς για ένα διαμέρισμα, για ένα σπίτι ίσου μεγέθους και βέβαια
αυτή η πρωτοβουλία πλωσιώνεται και από μια σειρά από παρεμβάσεις, αναβάθμισης παλαιών οικημάτων, κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα, και την παραχώρηση οικοπαίδων του Δημοσίου για την οικοδόμηση συγκροτημάτων διαμερισμάτων, ένα μέρος εκ των οποίων θα μπορούν να ενοικιάζονται με πολυετή χαμηλά μισθώματα. Θα αναμένουμε στη συνέχεια, όλοι με ενδιαφέρον, την παρουσίαση του Υπουργού. Θα δεσμευθούμε πάλι, όπως το έχουμε κάνει εξάλλου. Ειδικά το Υπουργείο Εργασίας έχει αποδείξει ότι μπορεί να τηρεί με συνέπεια τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει για πολύ σύνθετα ζητήματα, όπως η εκαθάριση των εκκρεμωτήτων των συντάξεων, η οποία βαίνει πια προς την ολοκλήρωσή της. Επομένως και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς έχουμε μπει πια στον τέταρτο χρόνο της διακυβέρνησής μας, να είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση του προγραμματισμού μας, κυρίως ως προς τη δευτερογενή νομοθεσία, όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν δηλαδή μετά την ψήφιση κάθε νομοσχεδίου. Τα γνωρίζετε καλά, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να αναφερθώ σύντομα σε ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει και πάλι στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά η επικαιρότητα δυστυχώς επιβάλλει την διαρκή επιφυλακή μας, και αναφέρομαι στα τραγικά περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι μια μάστιγα της εποχής, είναι εγκλήματα αποτρόπαια τα οποία κινούνται στα υπόγεια της κοινωνίας, όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εξεχνιάζονται πια από την αστυνομία. Αναδεικνύεται πλήρως η σοκαριστική τους διάσταση σε απόλυτη συνεργασία με τη δικαιοσύνη και με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα. Όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να λογοδοτήσουν, θα λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη. Και όλο αυτό, να το πω πώς το αισθάνομαι, σε πείσμα όσων χυδαίων βάζουν πολιτικά πρόσημα σε ανατριχιαστικές πράξεις. Είναι απλά ντροπή αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες εβδομάδες. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ότι εκείνοι που σήμερα υπενήσονται ευθύνες του εντός εισαγωγικών συστήματος ήταν οι ίδιοι σύστημα για 4,5 χρόνια, χθες. Δεν εντόπισαν καν τον κίνδυνο. Αντίθετα, μειώθηκαν και οι ποινές για τέτοια απεχθή αδικήματα. Τώρα όμως είναι πολύ σημαντικό ότι το απόστημα πια έχει σπάσει. Αυτές οι σπήρες της φρίκης εξαρθρώνονται. Η τιμωρία είναι πλέον όσο σκληρή μας επιτρέπει ο νόμος. Άρα το πιο σημαντικό είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες για τραυματισμένες ψυχές όσων παιδιών πέφτουν θύματα τέτοιων αποτρόπαιων πράξεων. Θέλω να θυμίσω ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε εγκρίνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της κακοποίησης των παιδιών. Το κάναμε πριν έρθει στην επικαιρότητα το φρικιαστικό περιστατικό στον Κολωνό. Ένα σχέδιο με οριζόντιες πολιτικές 12 Υπουργείων, με κάθετη εφαρμογή, με τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης. Έχουμε εντοπίσει πια πού είναι οι δυσκολίες, η γραφειοκρατία η οποία συχνά μπλοκάρει το συντονισμό. Πολλές φορές λείπει εξειδικευμένο προσωπικό, λείπει εγρήγορση, ώστε σε μια οικογένεια με δυσκολίες να εξετάζονται και άλλα συνυπάρχοντα προβλήματα. Απουσιάζει ένα ενιαίο πρωτόκολλο δράσης. Όλα αυτά έχουν εντοπιστεί από το Εθνικό Σχέδιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και να το παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά στη Βουλή και την επόμενη εβδομάδα. Και θα ζητήσω πραγματικά τη στήριξη όλων των κομμάτων. Είναι μια εθνική προτεραιότητα. Πραγματικά, ειδικά σε αυτό το θέμα, δεν χωρούν κομματικές αντιπαραθέσεις. Έχουν γίνει πράγματα σε αυτό το τομέα. Έχουμε περισσότερους ψυχολόγους, περισσότερους κοινωνικούς λειτουργούς. Έχουμε περισσότερες δομές. Πολύ σημαντικό, διδάσκεται πια σεξουαλική αγωγή στα σχολεία μας, τα θέματα της ανεκτικότητας των συμπεριφορών έχουν ενταχθεί πια στο πρόγραμμά μας, ώστε να μπορούμε τουλάχιστον να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά με έναν πιο συστηματικό τρόπο για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Να κλείσω εδώ την εισαγωγική μου τοποθέτηση, λέγοντας απλά ότι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την παρουσίαση από τον
από τον Υπουργό τον Μάκη τον Βορύδη για τα ζητήματα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα, το οποίο μέχρι στιγμής το έχουμε αντιμετωπίσει ως προς την επιμέρους διάστασή τους. Αυτή τη φορά όμως έχουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο, πολύ, θα έλεγα, φιλόδοξο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να είναι οργανωμένη η διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, και θεωρώ ότι θα αποτελέσει μια εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης μας.